χτυπημένο κατά τη διάρκεια της ρινοπλαστικής ή μετά? Πόνεσες καθόλου? Καθόλου τίποτα. Εγώ περίμενα να βγω και να πονάω, να υποφέρω, ναι. Γιατί όλοι έτσι μου λέγανε. Και τίποτα, δεν καταλάβαινα τίποτα, ούτε λίγο, καθόλου. Πώς φάνηκε η διαδικασία? Ήτανε τέλεια, δεν κατάλαβα τίποτα πραγματικά, στην κυριολεξία. Ήταν πολύ πιο ανώδυνη από ό,τι περίμενα. Γενικά είχα πολύ καλή εμπειρία. Δεν έχω τίποτα που να πω ότι με ενόχλησε, που βρήκα δύσκολο. Όλα πολύ κύλησαν πολύ ομαλά. Η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν είχα ξανακάνει μια εγχείρηση, ήταν η πρώτη φορά, τη συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όσους έχουν ανάγκη να τη κάνουν. Δεν πόνησα καθόλου και το μετά ήταν ακόμα καλύτερο. Δεν υπήρχε καμία επιπλοκή. Ούτε νιώσα άβολα και πολύ καλή αναισθησία είχα και το μετά και το πριν και ο γιατρός ήταν πολύ καλός, οπότε ήταν όλα καλά. Είναι επώδυνη η ρινοπλαστική επέμβαση? Η ρινοπλαστική επέμβαση δεν είναι επώδυνη. Την πρώτη φορά που ήρθα, επειδή εγώ είμαι λίγο φοβητσιάρα, φοβόμουν γενικά και αυτά, αλλά ήταν πολύ καλή εμπειρία, δεν πόνεσαι τίποτα. Την ημέρα του χειρουργείου ήταν όλα πολύ καλά. Okay. Πόνεσαι καθόλου? Όχι, δεν πονάει. Μετά τη ρινοπλαστική δεν αισθάνθηκα κάποιον πόνο, ίσως ένα τράβηγμα για 2-3 μέρες και μετά κάθε φορά που ίσως να ήθελα να την ακουμπήσω, ενώ δεν έπρεπε, ένα ενόχλημα. Δεν πονούσα. Μια εβδομάδα μετά τα χειρουργεία μπορούσα να κάνω ό,τι ήθελα, δεν με περιόριζε κάτι. Λοιπόν, δεν κατάλαβα τίποτα. Όπως ήρθα στο νοσοκομείο, έτσι και έφυγα. Απλά είχα μία γάζα κάτω στη μητούλα μου και πάνω έναν άρτικα. Τίποτα απολύτως δεν κατάλαβα. Όταν ξύπνησα, αμέσως έπαιρνα αναπνοή και από τα δύο μου τα ρουθούνια. Δεν αισθάνθηκα πόνο, δεν αισθάνθηκα τίποτα. Έτρωγα κανονικά αυτά που μου δίνανε. Ήταν όλα τέλεια. Η εμπειρία μου ήταν πολύ ευχάριστη και το αποτέλεσμα τέλειο.